Το ΣΤΑΡ, κυρίε και κύριοι, κατέγραψε τι αντιδράσει των εργαζομένων του ΟΣΕ, που εκτό των άλλων υποστηρίζουν ότι εναπομείναντε υπάλληλοι του οργανισμού μετά το πρόγραμμα εξυγίανση εργάζονται σε οριακού ρυθμού. Πώ μπορεί να λειτουργήσει σιδηροδρομικό δίκτυο χωρί τον ΟΣΕ, Υπάρχει δυνατότητα συγχώνευση με τον Εργοσέ που πολίτε 16 Σεπτεμβρίου. Τι σκοπού εξυπηρετούν ο ΟΣΕ, η Τρεν ΟΣΕ και η Εργοσέ. Τον ΟΣΕ, που είναι υπεύθυνο για τι υποδομέ, την μεταφορική εταιρεία, την Τρενοσέ, η οποία είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων, και την ΕΕΣΤ, η οποία είναι η τεχνική βάση. Η ΕΕΣΤ και η Τρενοσέ είναι ανεξάρτητε εταιρείε. Η ΕΕΣΤ έχει προσωπικό 600 άτομα περίπου και η Τρενοσέ έχει προσωπικό 850. Αυτέ οι δύο εταιρείε είναι ήδη στη διαδικασία τη πώληση. Άρα, Άρα, όταν μιλάμε για ΟΣΕ, μιλάμε για του υπόλοιπου 1.600. Οι εργαζόμενοι του ΟΣΕ λένε ότι το μόνο κομμάτι το οποίο θα μπορούσε να υποστεί τον ξαφνικό θάνατο είναι αυτό που αφορά του εργαζόμενου στου σταθμού αλλά και στι υποδομέ των γραμμών. Παίρνουν από τρει αναπάσει μηνιαίω αντί για να πάρουν οχτώ ή εννέα όσε 8 ή 9 όσε έχει ο, ο κάθε μήνα. Είναι τραγική η κατάσταση. Αυτό δεν ισχύει μόνο εδώ. Ισχύει για τον κλάδο λιγμών για όλη την Ελλάδα. Οι εργαζόμενοι του ΟΣΕ υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει λόγο να γίνει ξαφνικό θάνατο του οργανισμού, διότι λένε ότι το πρόγραμμα εξυγεία που ξεκίνησε το 2010 κιλά κανονικά με ορατά τα αποτελέσματα. Δεν παράγει ελλείμματα και δεν υπάρχει λόγο να γίνει αυτό ο ξαφνικό θάνατο. Δεν είναι μόνο για μα, είναι και για την ασφάλεια των επιβατών, έτσι, γιατί τα τρένα θα γίνουν συγκρουόμενα. Από την πλευρά τη, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι το κλείσιμο του ΟΣΕ δεν περιλαμβάνεται στα σχέδιά τη. Με αφορμή δημοσιεύματο στον Κυριακάτικο Τύπο για τον ΟΣΕ, το Υπουργείο Υποδομών και Δικτύων ανακοινώνει το κλείσιμο και απαξίωση του οργανισμού. Δεν περιλαμβάνεται πουδενή στο σχεδιασμό τη κυβέρνηση. Να τελειώσει το έργο τη ηλεκτροκίνηση. Να τελειώσει το έργο τη τηλεδιοίκηση σηματοδότηση. Αν αυτά δεν ολοκληρωθούν, δεν γίνει η ανάταξη δηλαδή του σιδηροδρόμου μετά τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, δεν μπορεί να κάνει μεταφορά. Ο αντιπρόεδρο κυβέρνηση Ευάγγελο Βενιζέλο, μιλώντα εκ προσώπου παραγωγικών φορέων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, ανέφερε ότι όλε αυτέ οι θεωρίε και τα σενάρια περί ξαφνικού θανάτου στον ΟΣΕ και στην αμυντική βιομηχανία δεν ισχύουν. Δεν υπάρχει κανένα σενάριο ξαφνικού θανάτου. Σύμφωνα πάντω με το επικρατέστερο σενάριο, τυχόν κλείσιμο του ΟΣΕ θα σημάνει άνοιγμα ενό νέου οργανισμού σε σύντομο χρονικό διάστημα με λιγότερου εργαζόμενου στα πρότυπα τη ΕΡΤ.